Πόσο μ' αρέσει το mix and match μεταξύ των tights και της μπλούζας που είναι διαφορετικά patterns. Και αγαπάω πολύ αυτή τη τσάντα που της έχω δέσει αυτό το μαντίλι, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ cool. Και αυτά είναι τα σκουπίδια μου. Γεια σας, σκουπίδια. Σήμερα με την Άννα έχουμε την ίδια χρωματική παλέτα. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με το ότι παρακολουθώ διεύθυνση φωτογραφίας στη σχολή κινηματογράφου. Ορίστε, και άρα, έχω καταλάβει τις παλέτες και τα χρώματα. Και εγώ, η σκηνοθέτης, πάντα εννοείται, το είχα από πριν εγώ. Και τώρα η Μίρια με φτάνει. Δεν έχουμε συνεννοηθεί καν για τις παλέτες, αλλά όταν το έχεις, νομίζω φαίνεται. Και το κινητό μου το rose gold ταιριάζει φυσικά. Και μαντέψτε που θα πάμε. Σούσι! Ωραία, πάμε. Έλα. Μόλις ήρθαμε από το σούσι. Μόλις ήρθαμε από το σχολείο και πήραμε κάποια πράγματα. Πριν σας το δείξω, να ανοίξω τα στίξ μου για να έχετε αγωνία. Αυτά είναι τα Salmon Lovers και θα σας δείξω και από πιο κοντά τι έχει. Αυτά είναι τα bento boxes που στην ουσία σημαίνει κουτάκι κολατσιού. Μακάρι να ήμουν τόσο cool να πήγαινα σχολείο έτσι, παιδιά. Και μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που είναι ισόγεια και τα βάζουν σε κουτάκια με σχήμα ψαριού. Είχα μαζέψει πολλά τέτοια, αλλά μετά κατάλαβα ότι είμαι χαζή και τα πέταξα. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκούλια, νομίζω. Και να σας δείξω πόσο ισόγεια βάζω. Αρκετή. Δεν είναι ποτέ αρκετή ισόγεια. Εντάξει, μου αρέσει που πάντα παραπονιέμαι ότι δεν είμαι παραγωγική και τώρα δεν είναι ούτε 8 η ώρα και γύρισα σπίτι και είμαι σε φάση βαριέμαι να βγάλω το μπουφάν, νομίζω το είδατε. Ανακάλυψα μία playlist από Arctic Monkeys που έχει τραγούδια acoustic και είναι πάρα πολύ ωραία, την ακούω το πρωί ενώ προσπαθώ να ξυπνήσω, ξέρω εγώ, και πίνα το τσάι μου αν θυμάμαι καλά και ήταν έτσι πολύ χαλαρωτική. Αγόρασα κάτι από τη χειρότερη εταιρεία του κόσμου. Αν είχατε δει το βίντεο με το τι πήρα στα γενέθλιά μου, είδατε ότι πήρα μια δωροκάρτα. Και με αυτή τη δωροκάρτα αγόρασα αυτό το παντελόνι. Και είναι με ένα βασικό μαύρο ψηλό μέσο. Και επιτέλους αγόρασα μια τσάντα πλάτης. Γιατί αυτή που έχω την έχω από το Λύκειο. Έχει ξεχαρβαλωθεί. Είναι ακόμα γερή, αλλά θέλω να έχω μια δεύτερη και γιατί μου αρέσει, εννοείται, να έχω καινούργια πράγματα. Σε ποιον δεν αρέσει να έχει καινούργια πράγματα. Απλά το ότι ξεχαρβαλώνεται και ενδέχεται να με παρατήσει σε κάποια στιγμή ήταν η δικαιολογία για να πάρω αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ ήμουν στο λεωφορείο και ήμουν σοκαρισμένη από το πόσο τριτοκοσμικά είναι όλα και πόσο στριμωγμένοι είναι όλοι και πόσο όλοι γέρνουν, σηκωμένοι. Έδωσα τη θέση μου σε μια μαμά με το παιδάκι της και ενώ το παιδάκι καθόταν έτσι στην ακρούλα, πάει ένας παππούς και απλά κάθεται πάνω στο παιδάκι σχεδόν. Και του λέει, ξέρω εγώ, σιγά σιγά. Γιατί δεν θύμωσα με το παππού, γιατί έτσι όπως πιάστηκε. Μα κουπάκι το χέρι έτσι για να κρατηθεί και μου σε φάση. Κρατήσου από τη λαβή. Υπάρχει μια τεράστια λαβή, μην ακουπά σε μένα. Απλά πήρα το χέρι μου και δεν είχα καταλάβει ότι ο παππούς κάθισε πάνω στο παιδί. Απλά νόμιζα ότι το παιδί σηκώθηκε, ξέρω εγώ, και πήγε στη μαμά του. Και απλά του λέει, μαμά, είδε το παιδάκι που μόλις κάθισε πάνω του. Και αυτό ήταν φωσιόδοξο, δεν ξέρω τι έλεγε. Και το παιδάκι άρχισε να κλαίξει, εγώ φρικαρισμένη, σε φάση κάθισε πάνω στο παιδί. Και του λέει, όποιος είναι γεννή στα γενατιά του, ήταν και γεννή στα νιάτα του, κάτι τέτοιο, δεν το πολύ κατάλαβα. Απλά φρίκαρα. Γενικά μιλούσαν όλοι στα τηλέφωνα, δίπλα μου. Μια κοπέλα ήταν τόσο φλίαρη, όλη την ώρα μιλούσε για τη σχολή της και για το ότι τα ολοκληρώματα είναι, σχετίζονται με τα. Το ξέχασα. Να λέει ότι όλοι μπαίνουν σε όλες τις σχολές με μέσο. Δεν γίνεται να μπει σε μια σχολή χωρίς μέσο. Μπλα μπλα μπλα. Όχι κοπελιά, όχι κοπελιά. Το ότι παραπονιούνται όλοι, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα. Εννοείται πως στην Ελλάδα υπάρχει πολύ το μέσο. Αλλά μην λέτε βλακίες όλη την ώρα και επιμένουν όλοι ότι μέσα κτλ.